Θα μας ενημερώσει αμέσως η Νατάσα Ιωάννου που είναι μαζί μας. Νατάσα, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Λουκά. Σχεδόν δύο μήνες μετά το ναυάγιο του Κράν Μοντανά, οι τόνοι δεν έχουν πέσει ως προς το τι έγινε τελικά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, με το ΑΚΕΛ να συνεχίζει την έντονη κριτική προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες. Όπως μας αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας του Άνδρος Κυπριανού, ορίστηκε συνάντηση με τον Μουσταφά Κιντζή μέσα στις επόμενες μέρες. Αν και ρωτήσαμε πού και πότε, δεν μας έδωσε επιπρόσθετες πληροφορίες, με στόχο να πιστούν, όπως μας εξήγησε, οι Τουρκοκύπροι να εγκαταλείψουν ιδέες που μας απομακρύνουν από την επανένωση. Να πούμε εδώ ότι ο Άνδρος Κυπριανού άρχισε από χθες το κύκλο επαφών του με τουρκοκυπριακά κόμματα. Αύριο θα συναντηθεί με το Τουρκικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με το οποίο, όπως προφορούμαστε, ετοιμάζουν και κοινή δήλωση για το Κυπριακό, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα δει το κόμμα του Ακίντζη, Κοινοτική Δημοκρατία. Πάντως, είναι ενδιαφέρον, Λουκά, να δούμε πώς θα σχολιάσει την πρωτοβουλία αυτή κίνηση του ΑΚΕΛ, η κυβέρνηση, αλλά και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Μάλιστα, Νατάσα, να σας ευχαριστήσω.